Αδελφοί, καλησπέρα. Το θέμα αυτό, έτσι το χτίζοντας πάνω στην πέτρα, είναι ένα θέμα, θα το δείτε και πολλές φορές μας έχει απασχολήσει. Ακόμα και εδώ στην κατασκήνωση έχουμε αυτή την αφίσα σε διάφορες μορφές τους, και είναι κάτι που εμείς που ακολουθούμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού το συναντάμε πάντοτε μπροστά μας. Όμως το συναντάμε μπροστά μας γιατί διαρκώς και διαρκώς μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται. Και έτσι είναι κάτι το οποίο είναι στην Παλαιστίνη, εκεί στο λαό Ισραήλ, είναι κάτι το οποίο είναι άφθονο η πέτρα. Είναι ένα στοιχείο άφθονο. Σκοντάφτουν στην πέτρα, δουλεύουν με την πέτρα. Σκεφτείτε έναν Εβραίο κάθε φορά που περπατάει στον δρόμο και χρειάζεται ένα όπλο, χρειάζεται ένα εργαλείο, και πολλές φορές εκεί που πηγαίνει σκοντάφτει πάνω στην πέτρα. Και είναι μέσα στην ορολογία μας και μέσα στην ορολογία του λαού Ισραήλ, και βλέπουμε ότι έχει έναν συμβολισμό. Μη σας φαίνεται παράξενο αν σας πω, πάω στον αδελφό εδώ και του πω «Πέτρα μου», θα με κοιτάξει παράξενα. Πόσο μάλλον αν το πω σε μια πιο ιδιαίτερη στιγμή «Πέτρα μου». Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στο Λόγο του Θεού να επαναλαμβάνεται και να λέγεται «Πέτρα μου». Θα δούμε τον Δαβίδ να το λέει αρκετές φορές. Εκεί στη Β' Σαμουήλ, στο 22 κεφάλαιο, όταν όλα έχουν μέχρι τότε τελειώσει, ο Σαούλ τον κυνήγησε, οι ιστορίες της όταν έγινε πλέον, ο Σαούλ έφυγε από τη μέση, τον έβγαλε ο Θεός από τη μέση, στη συνέχεια στη βασιλεία που έχει στο δρόμο του και περπατάει, τα διάφορα προβλήματα, τα σκαμπανεβάσματα, οι θάνατοι, οι εχθροί, ο Αβεσσαλόμ, έχουν περάσει σχεδόν όλα μέχρι τότε, και ανεβάζει τα μάτια του ψηλά ο Δαβίδ και λέει «Κύριος είναι πέτρα». Και αυτό το ξαναλέει και το επαναλαμβάνει και το κάνει ψαλμό. Αφού το κάνει τραγούδι ο Δη, στο Β' Σαμουήλ λέει «Και ο Δαβίδ μίλησε στον Κύριο τα λόγια τούτης της οδής, την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος τον ελευθέρωσε από το χέρι όλων των εχθρών και από το χέρι του Σαούλ. Και είπε, ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου, σε Αυτόν θα ελπίζω, η ασπίδα μου και το στήριγμα της σωτηρίας μου, ο ψηλός πύργος μου, το καταφύγιό μου, ο σωτήρας μου, εσύ με έσωσες από την αδικία». Και εκεί που λέει το στήριγμα, στο εβραϊκό θέλω να διδανιστώ αυτή τη λέξη, λέει το κέρας. Και το κέρας δεν είναι στήριγμα, είναι σύμβολο δύναμης και στήριγμα καύχησης. Ο Κύριος, αλήθεια, την πέτρα, πόσο προσφυλής μπορεί να είναι η πέτρα σε μας; Είναι σκληρή, ξερή, δύσκολη να κατεργαστεί. Εάν πέσουμε επάνω της χτυπάμε, εάν πέσει επάνω μας πάλι μας κάνει ζημιά. Αλλά από την άλλη είναι σύμβολο σταθερότητας. Το αμετάβλητο της πέτρας στο χρόνο που τόσο αργά φθείρεται είναι σύμβολο σταθερότητας, διάρκειας και σύμβολο δύναμης. Όταν θέλουμε να χτίσουμε και όταν ήθελε να χτίσει ένας Εβραίος, και ακόμα και εδώ μέχρι τώρα στην εποχή μας,
τα παλιά τα σπίτια που είναι χτισμένα με την πέτρα 60 πόντους τείχος, 100 χρόνια και μέχρι τώρα που τα βλέπουμε στα προσφυγικά, δεν έχουν πάθει τίποτα. Ο Κύριος είναι η πέτρα. Και είναι και ένας τρόπος να μιλάει ο Κύριος στο λαό Ισραήλ. Να του λέει αυτά που θέλει να του πει στη διάρκεια της πορείας. Είναι ένας τρόπος να μιλάει σε εμάς στη διάρκεια της ζωής μας. Βλέπετε, πάντοτε λέμε πολλές φορές ο Κύριος, η μαρτυρία του Θεού, που μαρτυρεί τον εαυτόν του και που κανένας δεν αφήνει τον εαυτό του αμάρτυρο σε κανέναν εκεί στις πράξεις. Ο Κύριος είναι μέσα στην καθημερινότητά μας διαρκώς και διαρκώς και μας μιλάει με τον κάθε τρόπο. Είναι κάτι που θα δανειστώ. Εκείνη την ημέρα που έμπαινε μέσα ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ και μαζεύθηκε το πλήθος των μαθητών και κράβγαζαν και επεφημούσαν, πλησίασαν κάποιοι Φαρισαίοι κοντά και του λένε: Κύριε, πες τους να σταματήσουν, να μην λένε ο βασιλιάς, να μην σε επεφημούν έτσι. Και γυρίζει και τους λέει: Σας λέω ότι αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν. Και είναι πολλές φορές που οι πέτρες φωνάζουν στη ζωή μας, γιατί καθώς περπατούμε και βρίσκουμε προβλήματα, σκοντάφτουμε, στιγμές αδυναμίας, στιγμές δυσκολίας, έρχεται ο Κύριος να μας μιλήσει με τον δικό του τρόπο. Και αυτό το κάνει από την αρχή της πορείας. Βέβαια, τις πέτρες, για να πούμε έτσι και λίγο, να πάμε λίγο προς τα πίσω, να ξεκινήσω να δούμε, τις πέτρες τις χρησιμοποιούσαν πολλοί λαοί για ιδωλολατρικούς σκοπούς, και επειδή ο Κύριος ξέρει τις καρδιές μας και ξέρει και τις καρδιές του λαού του, τους προειδοποιεί και τους λέει: Δεν θα κάνετε είδωλα για τον εαυτό σας, ούτε γλυπτά, ούτε θα ανεγείρετε άγαλμα για τον εαυτό σας, ούτε θα στήσετε πέτρα με γλυπτές εικόνες στη γη σας για να τις προσκυνάτε, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Ούτε θα στήσεις άγαλμα για τον εαυτό σου, τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου μισεί. Βέβαια, στα είδωλα αυτά που βάζουμε, αποδίδουμε μέχρι και τώρα, φτιάχνουμε είδωλα και αποδίδουμε μαγικές ικανότητες. Είτε σε θρησκείες και δόγματα χριστιανικά, είτε σε άλλα δόγματα, όπως στην Κάμπα, στη Μέκα. Όμως, ο συμβολισμός αυτός δεν έχει πια μια μαγική ικανότητα, αλλά έχει μια συμβολική ικανότητα να μας θυμίζει διαρκώς και διαρκώς την παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Τη σταθερότητα, τη στιβαρότητα, τα όρια, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια. Και αλήθεια, πού θα τρέξεις όταν όλα τριγύρω γκρεμίζονται? Πού θα πατήσεις όταν το έδαφος ανοίγει κατά τα πόδια? Μέσα στην διάρκεια της πορείας του λαού θα δούμε δύο-τρεις στιγμές που ο Κύριος, που ο λαός χρησιμοποίησε, και αυτό ήταν σε ανάμνηση. Θυμάστε τη βραδιά που ο Ιακώβ κοιμήθηκε, χρησιμοποίησε μια πέτρα για μαξιλάρι, και καθώς κοιμήθηκε το βράδυ είδε μια σκάλα, η μία της άκρης στη γη και η άλλη στον ουρανό, και να ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι, και εκεί παρουσιάστηκε ο Κύριος και τα λοιπά.
Και το πρωί που ξύπνησε, σηκώθηκε το πρωί, πήρε την πέτρα που είχε βάλει για προσκεφάλι του και την έστησε για στήλη. Και άρχισε λάδι πάνω στην κορφή της και αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τύπου Βεθύλη, οίκος Θεού. Με τις 12 πέτρες θα συμβολήσει, θα φτιάξει το θυσιαστήριο για το λαό Ισραήλ, καθώς δίνει εντολή στο Μωυσή. Και ο Μωυσής, αφού έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου, σηκώθηκε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε το θυσιαστήριο στο κάτω μέρος του βουνού και έστησε 12 στήλες σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και το θυσιαστήριο έπρεπε να είναι από αλάξευτες πέτρες. Όλα αυτά έχουν μια σημασία που θα τη δούμε στο τέλος. Ο τρόπος και η υπόμνηση. Θα δούμε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται για μία συνθήκη. Χρησιμοποιούνται για μία ανάμνηση, για μία υπόμνηση. Θυμάστε τις 12 πέτρες εκεί, καθώς λέει στον Ιησού του Ναβί, θα στήσεις 12 πέτρες γιατί για να θυμούνται οι επερχόμενες γενναίες, να θυμούνται οι επόμενοι ότι καθώς πήγες να περάσεις από τον Ιορδάνιο, ο Θεός άνοιξε και απέκοψε τα νερά για να περάσει ο λαός. Και του το λέει 3-4 φορές. Θα δούμε τον νόμο της Διαθήκης να είναι γραμμένος στην πέτρα επάνω, σε πέτρινες πλάκες. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, ανέβασε μένα στο βουνό και να είσαι εκεί και θα σου δώσω τις πέτρινες πλάκες και τον νόμο και τις εντολές που έγραψα για να τους διδάξεις. Πέτρες έχει και το περιστήθιο του αρχιερέα. Και τις περιγράφει, τις λέει μία-μία και πώς είναι φτιαγμένο με λεπτομέρεια. Και πολλές φορές αυτό έχει μία, έτσι, είναι λίγο ανιαρό να διαβάζεις και πού να τα θυμάσαι όλες αυτές τις πέτρες. Και όμως η κάθε μία έχει την σημασία της. Θα ήθελα να το διαβάσουμε. Στην Έξοδο στο 39, και έκανε το εφόδ και έκανε το περιστήθιο με καλλιτέχνη εργασία. Σύμφωνα με την εργασία του εφόδ, από χρυσάφι, από φαδιγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένο βίσο. Ήταν τετράγωνο. Έκαναν το περιστήθιο διπλό, μια σπιθαμή το μάκρος του και μια σπιθαμή το πλάτος του, διπλό. Και προσάρμοσε σε αυτό 4 σειρές από πέτρες, σειρά από σάρδιο, τοπάζιο και σμάραγδο. Ήταν η πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά, άνθρακα, σάπφυρος και αδάμαντας. Και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης και αμέθιστος. Και η τέταρτη σειρά, βυρίλιο, όνυχας και ίασπης. Οι απέτρες αυτές ήταν προσαρμοσμένες σε οικίσκους χρυσούς στα περικλείσματά τους. Και οι πέτρες ήταν σύμφωνα με τα ονόματα των γιών Ισραήλ 12, σύμφωνα με τα ονόματα τους, όπως η χάραξη της φραγίδας, καθένας με το όνομά του, σύμφωνα με τις 12 φυλές. Δεν θα ξεχάσουμε την πέτρα της ερήμου. Εκείνη την πέτρα που χτύπησε ο Μωυσής για να βγάλει νερό. Και την χτύπησε και ακόμα μία φορά. Εκείνη τη φορά την χτύπησε δύο, αλλά έπρεπε να της μιλήσει. Και γι' αυτό έμεινε έξω. Η πέτρα, η σκληρή, η στεγνή, η ξερή πέτρα, η βαριά, αυτή βγάζει νερό. Πώς να μιλήσει στο λαό μέσα στην έρημο, καθώς περπατάει ο λαός και πηγαίνει.
Και κάθε πρωί βλέπει το σύννεφο, τον έφαση από πάνω. Και κάθε βράδυ φωτιά. Και κάθε μέρα το μάνα. Και κάθε μέρα τη φροντίδα για το φαγητό και το νερό. Η πέτρα έβγαλε νερό. Και είναι μια όμορφη έκφραση που θα γράψει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους. Όλοι ήπιαν από το ίδιο πνευματικό ποτό. Επειδή έπιναν από πνευματική πέτρα που ακολουθούσε, και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Δεν είναι αυτά που μας δίνει. Δεν είναι αυτά που φροντίζει. Είναι η φροντίδα, όχι για την ύλη, όχι για το πώς θα περάσουμε. Και πώς θα περάσουμε σε τέτοιες εποχές που είναι δύσκολες. Δύσκολες είναι. Είναι γιατί θέλει να μας δώσει την παρουσία Του έντονη στη ζωή μας. Γιατί θέλει να μας δώσει τα πάντα για να κερδίσουμε τον ουρανό. Να μην υπάρχει περισπασμός, να μην υπάρχει κάτι άλλο πρόσκομα, να μην υπάρχει οτιδήποτε το οποίο θα μας σταματήσει από το να κοιτάμε στον ουρανό. Να μην σκοντάψουμε και σκύψουμε το κεφάλι. Και εκεί στην έρημο ήταν η πέτρα που ακολουθούσε, και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός ακολουθούσε. Μ' αρέσει η έκφραση αυτή. Έχει ομορφιά, έχει αγάπη, έχει έλεος, έχει φροντίδα, έχει ασφάλεια. Έχει, τι θέλετε να έχει. Μια πέτρα που έγινε ικανή, ξερή η πέτρα, να βγάλει νερό, το έλεος και η αγάπη του Κυρίου. Και καθώς προχωρούμε, φτάνοντας στη Νέα Διαθήκη, στην Καινούρια, στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε τον Χριστό, θα δούμε την πέτρα κάπως αλλιώς. Και θα το δούμε καθαρά να το γράφει. Και θα το δούμε καθαρά να το λέει ο ίδιος, και με την παραβολή του αμπελώνα που σκότωσαν τον ιό. Και με ένα σωρό. Αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισαΐα, για τον ακρογωνιαίο λίθο. Θα τον δούμε σαν ακρογωνιαίο λίθο. Ο ακρογωνιαίος λίθος ήταν κάτι το οποίο ήταν η βασική, η θεμελιώδης πέτρα, η καλύτερη πέτρα που έμπαινε, η πρώτη τότε πέτρα που έδινε την γωνία, που έκανε το θεμέλι, ήταν τις ευθείες, την βάση, το θεμέλιο, από εκεί προσαρμοζόταν, εκεί πάνω κολούσαν όλα, εκεί στηριζόταν όλα, στην ακρογωνία πέτρα. Αυτή ήταν η πιο έκλεκτη πέτρα. Και ξέρετε, καθώς φτιάχνανε τα κτίρια με τις πέτρες, ιδιαίτερα όταν θέλανε να κάνουν ένα εκλεκτό κτίριο, ένα εκλεκτό κτίσμα, διαλέγανε μία-μία τις πέτρες. Βέβαια, ο ακρογωνιαίος λίθος ήταν το παν. Τώρα δεν γίνεται με τη σημερινή τεχνολογία. Απλά πολλές φορές κάποιοι έτσι από αυτό βάζουν μια πέτρα και γράφουν κάτι απάνω σε ανάμνηση αυτού του έθιμου. Αλλά τότε βάζανε τον ακρογωνιαία πέτρα, και εκεί πάνω στηριζόταν όλο το οικοδόμημα. Και όταν φτιάχνανε ένα εκλεκτό οικοδόμημα, διαλέγανε μία-μία τις πέτρες, και όταν ήταν κατάλληλη την κρατούσαν, όταν ήταν ακατάλληλη γράφαν ακατάλληλη, απορρίπτεται, χαράζαν ένα σημάδι ότι απορρίπτεται και την πετούσαν. Και ήταν η βάση της στέρεας, της σταθερής οικοδομής, του κτίσματος. Και είναι μια έκφραση η οποία δείχνει την ακλόνητη θέση του Χριστού. Το ακλόνητο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να κουμπίσουμε, μπορούμε να χτίσουμε. Σαν βάση του οικοδομήματος της Εκκλησίας, θα το δούμε να το αναφέρει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή,
Επομένως λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού που επικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, που ακρογωνιαία πέτρα είναι ο ίδιος ο Χριστός, στον οποίο κάθε οικοδομή, καθώς συναρμολογείται, αυξάνει σε έναν Άγιο Ναό εν Κυρίω, στον οποίο και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικίριο του Θεού διαμέσου του Πνεύματος. Η βάση της Εκκλησίας, το θεμέλιο της Εκκλησίας. Αλήθεια, ο Χριστός, όταν λέμε ο Χριστός, εκτός από την πέτρα, γιατί σήμερα το θέμα μας είναι η πέτρα, τι άλλο μπορεί να είναι, έρχεται στο μυαλό μας. Ότι είναι το φως. Ότι είναι η θύρα, ότι είναι ο ποιμένας, ότι είναι το μάνα, ότι είναι ο άρτος, ο λόγος, η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Πολλά από αυτά τα βλέπουμε στον Ιωάννη, μάλλον όλα από αυτά τα βλέπουμε στον Ιωάννη και στον Ευαγγέλιο του Ιωάννη τα γράφει, και ιδιαίτερα κάποια από αυτά τα βλέπουμε να τα λέει στους μαθητές στο τραπέζι εκείνο του δείπνου γύρω-γύρω. Κάθε φορά που τους έλεγε θα φύγω, οι μαθητές κυθρόπιαζαν και ήθελε να τους δώσει θάρρος, να τους δώσει εικόνα ουρανού. Και όταν το ρώτησε ο Θωμάς, ποιος είναι ο δρόμος, πώς πάμε προς τον Πατέρα, και τους λέει εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Στον Τιμόθεο θα γράψει ο Παύλος και θα του πει πρόσεξε πως πρέπει να φέρεσαι στην Εκκλησία τον στήλο και το εδραίωμα της αλήθειας. Δεν είναι μόνον το θεμέλιο, δεν είναι μόνον ο λίθος, ο ακρογωνιαίος, είναι πολλά παραπάνω, είναι όλη μας η ζωή. Αυτό θα το δούμε στη διάρκεια. Και από την άλλη, ο Πέτρος, ποιος, ο Πέτρος θα γράψει στην επιστολή του για την σωτηρία του, για την ζωή του, για το δικό του το δρόμο. Βέβαια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όχι της Εκκλησίας της απρόσωπης, αλλά του καθενός μας που ξεκινάμε να ζούμε με τον Κύριο, που ξεκινάμε και παίρνουμε την απόφαση να προχωρούμε μαζί Του. Το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Ο ακρογωνιαίος λίθος, η ακρογωνιαία πέτρα. Θα γράψει ο Πέτρος, όπως στην οποία, καθώς προσέρχεστε σαν σε μια ζωντανή πέτρα, αποδοκιμασμένη μεν από τους ανθρώπους, στο Θεό όμως εκλεκτή πολύτιμη, και εσείς σαν ζωντανές πέτρες οικοδομήστε ως πνευματικός οίκος, Άγιο Ιεράτευμα, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτες στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και περιέχεται, λέει μέσα στη γραφή, δέστε, βάζω στη Σιών μια ακρογωνιαία πέτρα, εκλεκτή, πολύτιμη, και εκείνος που πιστεύει σε αυτή δεν θα ντροπιαστεί. Και το γράφει ο Πέτρος. Ο Πέτρος ο ασταθής, ο Πέτρος ο επιπόλαιος, ο Πέτρος ο που στηρίζονταν στις δυνάμεις του, ο Πέτρος ο αυθόρμητος, ο Πέτρος που ντροπιάστηκε από μία δούλη εκείνο το βράδυ και πρόδος αρνήθηκε τον Κύριο. Η ακρογωνιαία πέτρα στη ζωή του Πέτρου ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτός έφερε όλη την αλλαγή. Και αυτό έφερε τη σταθερότητα και τη θεμελίωση της ζωής του, την αλλαγή της συμπεριφοράς του, τη μόρφωση τη δική του μέσα στη ζωή του, και το θάρρος του και την ασφάλεια να μπορεί να γράφει εκείνος ο Πέτρος, ο ίδιος, να γράφει εκείνος που πιστεύει σε αυτή
δεν θα ντροπιαστεί. Βλέπετε, καθώς ξεκινάμε και λέμε θα περπατήσω με τον Χριστό, η βάση μας, το θεμέλιό μας, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί κάποιες φορές στο δρόμο μπαίνουμε στον πειρασμό και αρνούμαστε τον ίδιο. Τι αρνούμαστε? Το θεμέλιό μας. Κάποιες φορές απομακρυνόμαστε, κάποιες φορές διστάζουμε, άλλες φορές, και δεν μιλάω για αυτές τις φορές που θα πέσουμε, αλλά θα έχουμε το θέλω να ξανασηκωθούμε και να συνεχίσουμε να ζήσουμε μαζί Του. Μιλάω για τις φορές που Τον αρνούμαστε ή θα Τον αρνηθούμε. Ο ίδιος ο Χριστός θα πει: καθένας λοιπόν που ακούει τα λόγια μου αυτά και θα πράττει, θα τον εξομοιώσω με έναν φρόνιμο άνθρωπο που οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην πέτρα, και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και χτύπησαν με ορμή επάνω στο σπίτι εκείνο και δεν έπεσε, επειδή ήταν θεμελιωμένο επάνω στην πέτρα. Και καθένας που ακούει τα λόγια μου αυτά και δεν τα πράττει, θα εξομοιωθεί με έναν άφρονα άνθρωπο που οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην άμμο. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και χτύπησαν με ορμή επάνω στο σπίτι εκείνο και έπεσε, και η πτώση του ήταν μεγάλη. Καθένας που ακούει τα λόγια μου και τα πράττει. Εκείνη που με αγαπάει ακούει και πράττει το λόγο μου. Καθένας λοιπόν που βάζει θεμέλιο το Χριστό είναι σαν αυτό το σπίτι. Επειδή άλλο θεμέλιο στην 1η προς Κορινθίους θα γράψει δεν μπορεί να βάλει κανένας παρά εκείνο που έχει τεθεί, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ αδελφοί θέλω να κλείσουμε τον κύκλο αυτό. Στη ζωή μας περνάμε, οι δυσκολίες μας, η οδή του Δαβίδ, η πέτρα, το φρούριο, ο ελευθερωτής, ανάλογα σε κάθε περίπτωση. Και ύστερα από όλα αυτά, ο ουρανός. Θέλω να εντοπίσουμε το βλέμμα μας σε μια πέτρα. Ο Χριστός. Αλλά καθώς διαβάζουμε και βλέπουμε και μας δίνει εικόνες ουρανού για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε επάνω, να πάρουμε θάρρος, να προχωρήσουμε. Είναι δύσκολες πολλές φορές, βαριά τα βήματα, δύσκολες οι στιγμές. Ανεβάζει το βλέμμα. Ανεβάζει το βλέμμα εκεί πέρα πάνω, καθώς στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης έχει μια περιγραφή της Άνω Ιερουσαλήμ. Κεφάλαιο 21. Εδάφιο 9, θα τα διαβάσω μέχρι 23. Και ήρθε σε μένα ένας από τους 7 αγγέλους που είχαν τις 7 φιάλες, που ήσαν γεμάτες από τις 7 τελευταίες πληγές, και μίλησε μαζί μου λέγοντας: έλα, θα σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου,
και σε πνευματική έκσταση με έφερε επάνω σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε τη μεγάλη πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον ουρανό, από τον Θεό, η οποία είχε τη δόξα του Θεού και η λαμπρότητα της ήταν όμοια με μια πολύτιμη πέτρα, σαν πέτρα ίασπη που κρυσταλλίζει. Και είχε μεγάλο και ψηλό τείχος. Είχε και 12 πυλώνες και στους πυλώνες 12 αγγέλους και πάνω γραμμένα ονόματα που είναι των 12 φυλών των γιών του Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες 3, προς βορράν πυλώνες 3, προς νότων πυλώνες 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλης είχε 12 θεμέλια και μέσα σε αυτά τα ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου. Και αυτός που μιλούσε μαζί μου είχε ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνες της και το τείχος της. Και η πόλη είναι τετράγωνη και το μάκρος της είναι τόσο όσο και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλη με το καλάμι μέχρι 12.000 στάδια. Το μάκρος και το πλάτος και το ύψος της είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος της 144 πύχες σύμφωνα με το μέτρο του ανθρώπου, δηλαδή του αγγέλου. Και η εσωτερική, δομή του τείχους ήταν ίασπης και η πόλη ήταν από καθαρό χρυσάφι, όμοια με καθαρό γυαλί. Και τα θεμέλια της πόλης, τα θεμέλια του τείχους της πόλης ήσαν κοσμημένα με κάθε πολύτιμη πέτρα. Το πρώτο θεμέλιο ίασπης, το δεύτερο ζαφύρι, το τρίτο χαλκιδόνιος, το τέταρτο σμαράγδι, το πέμπτο σαρδόνιχος, το έκτο σάρδιο, το έβδομο χρυσόλιθος, το όγδο βύριλος, το ένατο τοπάζι, το δέκατο χρυσόπρασος, το ενδέκατο ιάκυνθος, το δωδέκατο αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαριτάρια. Καθένας από τους πυλώνες ήταν από ένα μαργαριτάρι και η πλατεία της πόλης της ήταν από καθαρό χρυσάφι σαν διαφανές γυαλί. Και ναό δεν ήταν μέσα σε αυτή, επειδή ναός της ήταν ο Κύριος. Ο Θεός ο Παντοκράτορας και το Αρνίο. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε το φεγγάρι για να φέγγουν μέσα σε αυτή, επειδή η δόξα του Θεού φώτισε και ο λίχνος της είναι το αρνίο. Θυμάστε τον ίασπη. Στο περιστήθιο ο τελευταίος λίθος ήταν ο ίασπης. Και αυτό συμβόλιζε την ερχόμενη ελπίδα της σωτηρίας από τον υπεσχεμένο Μεσσία. Εδώ, στην Άνω Ιερουσαλήμ, ο ίασπης είναι τα πάντα. Είναι το φως. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι η ενδόμηση, είναι το μέσα στο χτίσιμο του λίθους. Ο ίασπης, ένας θεωρείται ο πατέρας των λίθων. Είναι σε πολλά χρώματα. Είναι μπλε, γαλάζιο και γι' αυτό τον βλέπουμε εδώ σαν φως. Λαμπρότητα. Καφέ. Αυτό που κυριαρχεί περισσότερο σε αυθονία είναι το κόκκινο, το έρυθρο. Εδώ, καθώς κοιτάμε και βλέπουμε το πρώτο θεμέλιο των ίασπη και το τελευταίο των αμέθιστο και τα δύο είναι στην ερυθρά μορφή τους. Ο συμβολισμός εδώ, καθώς ο ίασπης σαν ερυθρό χρώμα είναι το αίμα του αρνίου. Ο Γολγοθάς, το αίμα της θυσίας. Αυτός είναι ο ίασπης. Καθώς συμβόλιζε την σωτηρία που θραχόταν και την ελπίδα από τον Μεσσία που είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες και ήταν ο τελευταίος. Εδώ είναι ο πρώτος και τα πάντα. Το φως και το θεμέλιο. Η δόμηση παντού. Και μέσα σε αυτό το τοίχο είναι εκείνοι που θέλησαν και ενστερνίστηκαν και δέχτηκαν το αίμα της θυσίας,
το έργο στο Γολγοθά. Ο Ιασπής, η πέτρα, πώς αλλιώς να μας το πει, πώς αλλιώς να μας το δείξει. Το αίμα, το α και το ω, δεν είναι μόνο ο ακρογωνιαίος λίθος, δεν είναι μόνο η πρώτη πέτρα, είναι τα πάντα στη ζωή, είναι η ζωή μας, είναι η ειρήνη μας, είναι η ελπίδα μας για το δρόμο που περπατάμε εδώ κάτω, αλλά και εκεί πάνω είναι τα πάντα. Είναι αυτό που θα το πει με διάφορες εκφράσεις η Μιένη στην Κολοσσέη, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Δεν είναι μόνο το θεμέλιο της Εκκλησίας, αλλά είναι και το υλικό που είναι χτισμένη η Εκκλησία. Είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι το θεμέλιο, τα πάντα. Τα πάντα στη ζωή τη δική μας. Θυμάστε πως ξεκινάει ο Ιωάννης. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Μέσα σε αυτόν ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός, ο Ιασπής, είναι τα πάντα στη ζωή μας και θα είναι τα πάντα στη ζωή μας. Το φως, το θεμέλιο, το υλικό του χτισήματος, η κεφαλή, τα πάντα.